Η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Εξοικονομωδίου ενέκρινε γύρω στις 5.800 ακόμα αιτήσεις, ούτως ώστε να αρχίσουν να εκταμιεύονται τα χρήματα της πρώτης φάσης για το Εξοικονομωδίο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, και καλούμε τους τηλεθεατές μας να μπουν ή να μιλήσουν με το μηχανικό τους ή να δουν οι ίδιοι στην πλατφόρμα με τους κωδικούς που έχουν στη σελίδα του Εξοικονομωδίου, και να μπουν με το αφημί τους στην σελίδα τους και να δουν αν η φάση έχει περάσει από τη φάση 4 στη φάση 5. Δηλαδή από τη φάση σχεδίαση στη φάση υλοποίησης. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των κατασκευαστών και των ιδιωτών, οι οποίοι μπήκαν να φτιάξουν το σπίτι και έχουν καταθέσει στην ουσία το έντυπο με τις εργασίες τις οποίες πρέπει να γίνουν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, θα πιστωθεί το πρώτο 30% περίπου των χρημάτων το οποίο έχει εγκριθεί. Ήταν ένα μεγάλο αγκάθι πάντως όλο το προηγούμενο διάστημα, και σε κάθε εξοικονομώ νομίζω που ανακοινωνόταν και βρισκόταν σε εξέλιξη υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, δηλαδή ξεκινούσαν οι απαραίτητες εργασίες και οι άνθρωποι έμεναν απλήρωτοι, υπάλληλοι, όλοι αυτοί που όφυλα να κάνουν την απαραίτητη έτσι, ανακατασκευή, πώς να το πω, έμειναν απλήρωτοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να καταλάβετε τα νούμερα, γύρω στις 21.000 αιτήσεις είχαν εγκριθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι 6.000 σχεδόν εγκρίσεις, είναι οι πρώτες ή έχουν ανακοινωθεί ήδη και άλλες. Έρχονται σε συνέχεια να έρθουν να κλείσουν στην ουσία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις 21.000 αιτήσεις που έχουν γίνει πανελληνίως. Στην ουσία είναι πάνω από το 30% των αιτήσεων. Οπότε είναι ένα πολύ καλό νούμερο που θα δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο η οποία περνάμε. Και είναι λεφτά τα οποία είναι cash, είναι μετρητά λεφτά τα οποία θα πιστωθούν κατευθείαν στους λογαριασμούς των επαγγελματιών και μόνο. Σε αυτό το σημείο θα μου δώσεις τη δυνατότητα να πω ότι εν ώψη του Εξοικονομώ 3, καλό θα είναι να αποφευχθούν λάθη τα οποία γίνανε και στο Εξοικονομώ 1 και στο Εξοικονομώ 2, ιδίως από τους επαγγελματίες, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες. Και τι εννοούμε, κάνοντας ένα απλό παράδειγμα, αν εγώ σαν επαγγελματίας έρθω, κύριε Κουμαντάκη, να σου δώσω μια προσφορά για ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας σου και εσύ κάνεις την αίτηση για να υπαχθώ στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 3, καλό θα είναι να μην ποντάρω σε χρήματα τα οποία θα πάρω. Γιατί αυτό το λάθος έγινε και στο Εξοικονομώ 1 και στο Εξοικονομώ 2. Μπήκανε πάρα πολλοί εργολάβοι, οι οποίοι δώσανε κόστος προσωπικό σε υλικά και σε ημερομίσθια εργατών τους για να φτιάξουν το σπίτι σας και στην ουσία περιμένανε ατέρμονα τρίμηνα μέχρι να αποπληρωθούν, και πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν πληρωθεί ακόμα. Οι πιο πολλοί από αυτούς, τους 8.000 που ανακοίνωσα σήμερα, τους 6.000 που ανακοίνωσαμε σήμερα, είναι αυτοί που έχουν κάνει την εφαρμογή του Εξοικονομώ 2 πριν 2 χρόνια. Άρα, εάν μπήκαν οι επαγγελματίες του χώρου να ξεκινήσουν τις εργασίες για την αναβάθμιση, προφανώς θα μπήκαν μέσα, να το πούμε έτσι απλά. Και είναι και αυτοί που δεν ανακατεύουν. Ξοδεύοντας χρόνο. Και χρήμα. Το χειρότερο είναι χρήμα. Και υπάρχουν και μεγάλοι διαξυφισμοί ανάμεσα στους δύο πελάτες, γιατί ο ένας εργολάβος λέει ότι εγώ, φίλες, τα έβαλα, δεν μπορώ να περιμένω, θέλω τα λεφτά. Εσύ δικαίως λες, μα είχαμε συμφωνήσει ότι θα πληρωθείς από το κράτος. Έρχομαι εγώ και σου λέω, φέρτα μου εμένα, και όταν τα πάρω, στα δίνω πίσω. Και μπαίνουμε σε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά δεν τιμούν κανένα. Καλό θα είναι εν ώψη του Εξοικονομώ 3 να παραλαμβάνει ο εργολάβος τουλάχιστον το 30%, ούτως ώστε να μπορεί να ξεκινάει στο έργο και στη συνέχεια οι όλες διαδικασίες να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομες και πιο σωστές από τον επιβλέποντα μηχανικό, ο οποίος συμπληρώνει το έντυπο του Εξοικονομώ 3, ούτως ώστε η αποπληρωμή να είναι σωστή. Προσωπική μου δε άποψη είναι ότι ο ιδιώτης, ο οποίος θέλει να πάει σε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του, εν ώψη, επαναλαμβάνω, το Εξοικονομώ 3, να έχει τουλάχιστον το 50% του ποσού το οποίο έχει εγκριθεί σαν ενεργειακή αναβάθμιση, που να έχει τη δυνατότητα, παίρνοντας το πρώτο 30%, να έχει καλυμμένο το 80% συνολικά του ποσού του, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις των εργολάβων. Αν μη τι άλλο, είναι ένα πολύ καλό εφόδιο αυτό για ολοκληρωμένη υλοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκταμίευσης δανείου, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει
τη χρονοκαθυστέρηση του κράτους εν αντικάλυψη των υποχρεώσεων του. Οι περισσότεροι επιλέγουν αυτή τη λύση, την τελευταία. Οι τράπεζες ήταν σε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση, θα μου επιτρέψει να σου πω τον όρο. Δεν μπορούσες να έχεις μπέσα στα τραπεζικά καταστήματα αν θα μπορούσαν εγκαίρως να σου υλοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Και σε ρωτάω, γιατί όπως είπες και εσύ, τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για το εξοικονομώ 3, και επειδή είναι πολύ ενδιαφερόμενοι ήδη για το επόμενο πρόγραμμα. Ναι, το καλό θα πώς είναι. Πώς να συμπεριφερθούν δηλαδή. Το καλό θα είναι να έχουν χτυπήσει την πόρτα των τραπεζικών καταστημάτων και από τη στιγμή που δικαιούνται εκταμείευση, να έχουν κλείσει το ποσό, είτε τους χρειαστεί είτε δεν τους χρειαστεί, ούτως ώστε καταθέτοντας κατευθείαν αυτή την έγκριση που πήραν, που ανακοινώσαμε σήμερα, στην ουσία σημαίνει ότι η τράπεζα παίρνει το OK και ανοίγει και η χρηματοδότηση παράλληλα του πελάτη για το ποσό των 20.000 ευρώ. Παίρνει το πρώτο 30% από το κράτος, ανοίγει το υπόλοιπο 15.000 από τον τραπεζικό δανεισμό, κινείται ομαλά η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και όταν ολοκληρωθεί καταθέτει ο μηχανικός όλα τα δικαιολογητικά, αποδείξεις, πίνακες, εργολάβους, ότι έχει ολοκληρωθεί, γίνεται η εκταμείευση, αποπληρώνεται, ο πελάτης πληρώνει τη δόση του μέχρι να έρθει η ολοκλήρωση της φάσης από το Υπουργείο που θα κλείσει την πίστοση που έχει πάρει από το τραπεζικό κατάστημα. Μάλιστα. Καταλοπιστικότατος ο Πέτρος για μία ακόμα φορά. Θέλω να πάμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να υπογραμμίσεις και να προσθέσεις στο εν λόγω θέμα. Ναι. Επίσης, αυτό που θέλω να πούμε εν όψη του εξοικονομώ 3 είναι ότι καλό θα είναι, θα το ξαναπώ, όσοι πελάτες ενδιαφέρονται να μπουν και να υπαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, να έχουν από πριν, από το μήνα Ιούνιο, από το μήνα Ιούλιο, να έχουν εκδώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους, το λεγόμενο ΠΕΑ. Αυτό πρέπει να έχουν συνομιλήσει με ένα μηχανολόγο, μηχανικό ή με ένα ενεργειακό επιθεωρητή, που είναι πολύ εύκολο για να τον βρείτε αν πατήσετε στο αντίστοιχο τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής ή Δυτικής Κρήτης, στην ενότητα Ενεργειακοί Επιθεωρητές. Υπάρχει μία λίστα με τους εγκεκριμένους ενεργειακούς επιθεωρητές. Εκεί μπορεί να βρείτε και κάποιον συγγενή ή κάποιον φίλο σας που δεν το ξέρετε ότι ο συνάδελφος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Πρέπει λοιπόν να έρθει να σου έχει κατατάξει το σπίτι σου ενεργειακά στη βαθμίδα που είναι, δηλαδή να έχεις κάνει την προεργασία. Γιατί το πρόγραμμα θα ανοίξει είναι για πολύ λίγες μέρες. Όλο αυτό. Δεν είναι χρονοβόρα, αλλά θέλει 15-20 μέρες. Και είναι και λίγο και κοστοβόρα. Είναι και απαραίτητο, εντάξει. Είναι και λίγο κοστοβόρα. Είναι απαραίτητο. Είναι στα προαπαιτούμενα έγγραφα. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι αυτό το μήνα, το δίμηνο, επειδή είμαστε λίγο αναβλητικοί και σαν έθνος και σαν προσωπικότητες, να το έχουμε έτοιμο, να έχουμε καταρτήσει το φάκελό μας, γιατί στην ουσία πάνω κάτω ο φάκελος για το εξοικονομώ 3 θα είναι ο ίδιος για τον 2 που ήταν στο 2, που ήταν στο 1, να είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε απλά τις αιτήσεις και να καταθέσουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε χρηστικές πληροφορίες, όπως το κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα. Απαντάμε και σε ερωτήματα τηλεθεατών, ορισμένα εκ των οποίων είχαν να κάνουν τελικά με το χρώμα ή την ποιότητα του χρώματος, ναι, που πρέπει τελικά να βάφουμε το σπίτι μας, την οικία μας, τι να επιλέξουμε, βιολογικά χρώματα, κανονικά. Ναι. Ο κόσμος καμιά φορά αμφιταλαντεύεται, ακόμα και στα πιο απλά που είναι τα χρώματα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ήταν μια ενότητα την οποία ήθελα πολύ. Το πιο οικονομικό ή το πιο ακριβό. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να την παρουσιάσω, για τον λόγο πια ότι πλέον είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν λόγω κόστους να βάφουν οι ίδιοι το σπίτι τους. Να κάνουν επαναβαφές, δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγκαστούν να βάλουν κάποιον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή, που πάντα το σωστό είναι αυτό. Αλλά εντάξει, για το χρώμα λες, ρε παιδί μου, και ένα παιδικό δωμάτιο να βάψω και το σπίτι μου από μέσα θα μπορέσω και να το βάψω εγώ. Έχουμε κάνει μία λίστα με τις κατηγορίες των χρωμάτων, ούτως ώστε να ξέρει ο άνθρωπος τι να επιλέγει και τι να διαλέξει ανάλογα με τον χώρο τον οποίο θέλει να βάψει. Για πάμε να τα δούμε σιγά σιγά, σταδιακά. Να πούμε ότι καταρχήν έχουμε τα οικολογικά χρώματα. Ναι. Συνήθως τα χρώματα αυτά είναι τα χρώματα τα οποία δεν παρουσιάζουν επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό και για το περιβάλλον ιδιότητες. Είναι συνήθως υποαλλεργικά. Χρησιμοποιούνται για τις βαφές εσωτερικών χώρων κυρίως. Ναι. Και έχουν μεγάλες αντοχές στις αλλαγές των καιρικών φαινομένων. Να πούμε ότι στο σύνολό τους όλες οι εταιρείες αλλάζουν την όρμα και βγάζουν οικολογικά χρώματα, τα οποία να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Στο σύνολό τους επίσης να πούμε ότι όλες οι εταιρείες έχουν 2 βασικές ομάδες
ποιότητας χρωμάτων, την ποιότητα α και την ποιότητα β. Ελάχιστες έχουν και την ποιότητα γ. Η ποιότητα α, η πρώτη ποιότητα, είναι η ποιότητα η οποία είναι και πιο ακριβή και η ποιότητα η οποία, αν θέλουμε να βάψουμε σωστά τον χώρο μας και να έχει μια καλλιπτικότητα η οποία είναι διάρκεια, η απαιτούμενη, έτσι, και να έχει και μια διάρκεια, είναι σωστό να χρησιμοποιούμε ποιότητας α. Τα ποιότητας β χρώματα τα χρησιμοποιούμε όταν έχουμε τον ίδιο κωδικό να κάνουμε επαναβαφή και δεν θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα ποιότητας β ή σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν τόσο μεγάλη χρήση και επισκεψιμότητα. Τα χρώματα γ για μένα είναι μια πολύ φτηνή λύση, η οποία έχει να κάνει μόνο με εξωτερικές επιφάνειες και περιφράξεις. Όποιος χρησιμοποιεί χρώματα γ για βαφές εσωτερικών χώρων, για μένα κάνει τεράστιο λάθος και θα το βρει μπροστά του με πολλούς τρόπους. Καλό θα είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε α το πολύ μέχρι β. Μάλιστα. Ποιότητες. Πάμε να τρέξουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Έχουμε χρωμάτων. Τα πλαστικά χρώματα. Εάν πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να μου δώσετε ένα χρώμα το οποίο είναι πλαστικό, είναι για τους εσωτερικούς χώρους, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι αυτά που κατά εξοχή χρησιμοποιούμε για να βάφουμε μόνο μέσα. Δεν χρησιμοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους. Εντάξει. Τα ακριλικά χρώματα στη συνέχεια είναι τα χρώματα τα οποία αραιώνονται με νερό, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εντοχή σε αυτό όταν στεγνώσουν. Είναι στην ουσία υδρόφοβα αυτά, δηλαδή όταν πέφτει νερό πάνω γίνεται μπιλίτσα. Μπράβο. Και κατεβαίνει και πέφτει κάτω. Είναι ιδανικά για το βάψιμο εξωτερικού χώρου. Άρα λοιπόν, οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι πλαστικό χρώμα για μέσα, ακριλικό χρώμα για έξω. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Μάλιστα. Α ποιότητας, όταν πάμε λοιπόν στο χρωματοπωλείο, ξέρουμε πλέον τι να ζητήσουμε. Πλαστικό για μέσα, ακριλικό για έξω. Πάμε. Επόμενη κατηγορία. Στη συνέχεια έχουμε τα βερνικοχρώματα, τα οποία είναι τα χρώματα αυτά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε σε όλες τις άλλες επιφάνειες πλην του τοίχου. Ξύλινες. Ξύλινο, μεταλλικό, αυτά λέγονται βερνικοχρώματα. Και αυτά βγαίνουν σε διάφορες, όχι τόσο ποιότητες, γιατί η ποιότητα είναι μία και έχει να κάνει με την εταιρεία την οποία χρησιμοποιείται. Ναι. Βγαίνουν σε διάφορα χρώματα, σε διάφορα εφές. Έχουμε το ματ, έχουμε το σατινέ, έχουμε αυτό το οποίο γυαλίζει περισσότερο και έχουμε να κάνουμε και σε ειδικά χρώματα τα οποία βάφουμε επιφάνειες τα οποία έχουν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, μαντεμένια τζάκια και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν τα βερνικοχρώματα είναι σε όλες τις επιφάνειες πλην του τοίχου. Έχουμε επόμενη κατηγορία. Τα αντισκοριακά χρώματα, τα οποία καλό θα είναι σε αυτά τα χρώματα να διαβάζουμε πάνω απ' όλα τη χρήση τους και τις επιφάνειές τους, γιατί πρέπει να γίνεται χρήση ανάλογα με το είδος και την κατάσταση της μεταλλικής επιφάνειας την οποία θέλουμε να προστατεύσουμε. Το λέει και η λέξη, αν υπάρχει σκουριά. Είναι αντισκοριακό. Είναι, στην ουσία έχουμε αυτό το χρώμα, το χρησιμοποιούμε στη μεταλλική επιφάνεια την καινούργια για να μην σκουριάσει. Σε ήδη σκουριασμένη επιφάνεια πρέπει να την εξηγιάνουμε μέχρι το επίπεδο εκείνο το οποίο δεν θα δούμε σκουριά. Να τρίψουμε δηλαδή, στο μέταλλο, να φύγει η σκουριά. Μπράβο. Και μετά μπαίνει μια ειδική επικάλυψη ασταριού που λέγεται συγκεκριμένα αλλιώς για τις μεταλλικές επιφάνειες, μήνιο το λέγαμε παλιά, ναι, που μπαίνει σαν βάση και μετά πάνω από αυτό μπαίνει το χρώμα. Μάλιστα. Και τέλος έχουμε τα βερνίκια και τα συντηρητικά, τα οποία το βερνίκι στην ουσία έχει να κάνει ότι προφυλάσσει στην ουσία τις ξύλινες επιφάνειες. Ενώ ήδη έχουμε βάψει. Αυτό συνήθως είναι διάφανο ή βγαίνει και σε διάφορα χρώματα. Δηλαδή μπορεί να βγαίνει κερασιά, οξιά, καρυδιά, ανάλογα τι βερνίκι θέλεις εσύ. Σε όλες τις περιπτώσεις το βερνίκι και αυτό το εφαρμόζουμε, ας πούμε σε ένα τραπέζι τικ που έχουμε εμείς, αφού το τρίψουμε και φτάσουμε στην επιφάνεια του ξύλου, χωρίς αστάρι, ερχόμαστε και περνάμε ένα πολύ καλό βερνίκι, αφού πρώτα σκουπίσουμε τη σκόνη, γιατί δεν πιάνει το βερνίκι αν δεν έχεις μαζέψει Μάλιστα. τη σκόνη σου. Ακριβής στην τοποθέτησή σου, στα όσα λες κάθε φορά. Φτάνουμε ακριβώς στο τέλος της εκπομπής. Είμαστε ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ γιατί αντιλαμβάνεσαι και τη δουλειά και το πώς πρέπει να διαχειριστούμε και το χρόνο, αλλά είσαι τόσο ακριβής που τι να πω. Να είστε καλά. Λοιπόν,